Ακούτε και βλέπετε το Home Studio, ένα μουσικό podcast που αγαπάει πολύ τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, σε παραγωγή του pod.gr. Μην ξεχνάτε να κάνετε follow σε όποιο streaming service ακούτε, να πετάξετε εκεί τα πέντε αστεράκια σας, αν ακούτε στο Spotify να αφήσετε και το σχολιάκι σας από κάτω, και εννοείται να ακολουθήσετε όλα τα social media του pod.gr και μου του MrMusicGR. Σήμερα συνεχίζουμε αυτή τη συναυλιακή μας τρέλα. Τη συνεχίζουμε με έναν υπέροχο όμω καλεσμένο. Θα μιλήσουμε για ό,τι έχουμε δει μέχρι σήμερα και ό,τι έχουμε ακούσει και θα μιλήσουμε για την καριέρα ενός ανθρώπου που η μουσική χωρίς την τέχνη του μπορεί να ήταν μισή. Μαζί μας σήμερα στο Home Studio ένας άνθρωπος που εκπροσωπεί μια μορφή τέχνης που δίχως της, όπως είπαμε η μουσική, θα έμενε στο 50%. Κάθε συναυλία, πέρα από το ακουστικό ερέθισμα, έχει να κάνει και με την εικόνα. Και επειδή η μνήμη του ανθρώπου μοιάζει πολύ αδύναμη για να κρατήσει για πάντα και τα δύο, ο Χρήστο εδώ δίπλα μου έχει φροντίσει εδώ και δεκαετίε να κρατήσει μέσω των φωτογραφιών του ζωντανέ, σπουδαίε στιγμέ τη συναυλιακή ιστορία τούτου εδώ του τόπου. Με γνώμονα την υπέροχη αισθητική του και την αέναη αναζήτηση του τέλειου κλικ, ο Χρήστο Κισατσεγκιάν είναι για μένα ο πρώτο άνθρωπο που περιμένω πάντα να δω, έστω και από μακριά, όπου υπάρχει αυτή η μαγική σύνδεση κοινού και μουσικών. Θα τον βρείτε πάντα ανάμεσά του να φυλακίζει τι στιγμέ. Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ σήμερα. Να είσαι καλά, εγώ σας ευχαριστώ, Δημήτρη μου. Είναι μεγάλη μα τιμή, μεγάλη χαρά να ξέρει ότι γενικά, όσοι άνθρωποι αγαπάμε τη μουσική στην Ελλάδα και παρακολουθούμε τη συναυλιακή τη πραγματικότητα, είσαι ένα πρόσωπο το οποίο είσαι πάντα εκεί, μέσα χαραγμένο στι μνήμε μα. <laughs> Η συνέπεια είναι χαρακτηριστικό. <laughs> έτσι λοιπόν, θα πάμε σήμερα να δούμε, έτσι να κάνουμε μια αναδρομή στο τι έχουμε δει συναυλιακά. Mm -hmm μέχρι έτσι σήμερα η εκπομπή βγαίνει προς τα τέλη Ιουλίου είμαστε αύριο έχουμε 19 Ιουλίου αν δεν κάνω λάθος ναι. Yeah. το επεισόδιο 18 Ιουλίου 19 κυκλοφορεί εχθές για να σκεφτείτε ήμασταν μέχρι πολύ αργά στους Massive Attack παρακολουθήσαμε μια εκπληκτική συναυλία εμείς θα τα πιάσουμε τα πραγματάκια λίγο από τα τέλη Μάιου θα μιλήσουμε ασφαλώ και για την τέχνη του Χρήστου. Θα μιλήσουμε όμω και για τα πράγματα που είδαμε, πρόκειται να δούμε και να ακούσουμε ε, στα συναυλιακά δρόμενα τη πόλη και τη χώρα μα γενικότερα. Πάμε λοιπόν στα τέλη Μαΐου, κόρη Τέιλορ στο Λικαβητό Ήσουν εκεί Χρήστο Το κάλυψα και αυτό ναι Και μάλιστα ουσιαστικά αυτό ε, σήμαινε την αρχή Του ενός από, το, από τα πιο θερμά συναυλιακά καλοκαιρία που θυμάμαι Εδώ και 35 χρόνια Υμ. Ήταν ο Κόρι Τέιλορ, άλλη μια φορά φανταστικό. Slipknot πριν από δύο χρόνια πρέπει να ήταν στην πλατεία νερού που γινόταν το αδιαχωρητο mm -hmm. Πραγματικά έχει τον κόσμο, στο, όχι στο τσεπάκι του, στο χεράκι του ο Κόρι Τέιλορ. Τραγούδισε πράγματα και από την προσωπική του καριέρα και από τον Σάουρ και από Slipknot Φοβερή δυναμική καλλιτέχνη. Πώ είναι να φωτογραφίζει έναν άνθρωπο ο οποίο δεν σταματάει να κουνιέται πάνω στη σκηνή. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Hm. και αυτή είναι η ομορφιά τη συναυλιακή φωτογραφία. Το απόλυτο. Η απόλυτη αδρεναλίνη. Δηλαδή, ε, ε, τα χεράκια μου το ξέρουν. Ναι, είναι κουραστικό σωματικά αυτό το πράγμα. Έχω αποκτήσει μετά από τόσα χρόνια επικονδυλίτιδα. Πάμε το Ναι, είμαι δηλαδή. Και άμα δει τώρα, είναι φετινό αυτό το απόκτημα. Φοράω έναν ελαστικό νάρθηκα τη Αντίντα εδώ, γιατί βοηθάει την ώρα που φτιάχνω τα κλικ μου. Δεν γίνεται αλλιώ, Δημητρή. Αλλά ναι, το να κυνηγά, α πούμε, όπω ήταν στα νιάτα του Pop, αν θυμάσαι έτσι. Δηλαδή, μιλάμε challenge μεγάλο. Πρέπει να τον... Και πόσο μάλλον τότε που. Επειδή εγώ ξεκίνησα τη συνεργατική φωτογραφία το 89, ακόμα mm -hmm. ήμασταν στα manual focus. Έτσι, και φωτογραφίζαμε, δηλαδή έπρεπε να νετάρει, να έχει τι κατάλληλε. Φω... Την κατάλληλη ταχύτητα επιλέξει το κατάλληλο διάφραγμα, το κατάλληλο φιλμ, τα... την κατάλληλη ευαισθησία δηλαδή και να νετάρεις εκείνη τη στιγμή on the spot όσο και άλλο άλλο σκουνιέται από πάνω. Οπότε με ένα τέτοιο σχολείο mm -hmm. από παλιά το τώρα σου φαίνεται πιο εύκολο. Είναι σαν να έχει οδηγήσει τρακτέρ mm. και να σου δίνουνε Ferrari τώρα. Ακριβώ. Ραμστάιν. Δύο μέρε μετά, ήταν 30 του Μαου. Mm -hmm. Τεράστια συναυλία, τεράστιο το σοου. Οι φωτογράφοι που βρεθήκαν εκεί πέρα, ήταν μπροστά σε αυτό το σοου. Όχι, είναι δυστυχώ αυτό που αντιμετωπίζουμε. Βέβαια, εδώ Θεώ, εγώ, επειδή φωτο... ήταν η τρίτη φορά τη ζωή μου που του φωτογραφίζω, του έχω φωτογραφίσει νομίζω, Βάκεν και του έχω φωτογραφίσει την προηγούμενη στην Ελλάδα, όπου μα είχε επιτραπεί να είμαστε φωτοπίτ. Παρά τα πυροτεχνήματα και τα πάειρο που έχουν αυτοί, πολύ έντονα πράγματι, στη Μαλακάσα δεν ήταν το πρώτο. Το πρώτο ήταν η Μαλακάσα. Ναι. Μπράβο, εκεί μα είχε επιτραπεί λοιπόν και είχαμε καταπληκτικέ εικόνε γιατί ήμασταν μέσα στα φωτοπίτσια. Αυτή τη φορά αντιμετωπίσαμε αυτό το απίστευτα, πώ να το πω, άχαρο και ξενερωτικό ε, καινούριο Εντολή, φαινόμενο έτσι, ναι. του να φωτογραφίζουμε η συναυλιακή φωτογράφη από το Front of House που λέμε, δηλαδή από τον πύργο Εχοληψία για όσου δεν ξέρουν και αυτό σημαίνει καμιά φορά το λιγότερο 80 μέτρα και το περισσότερο 200 <χω> το οποίο σημαίνει ότι ακόμα και 300 άριφα να έχεις το κάδρο είναι πάντα πιο χαλαρό και από τον τραχανά σου <χω> δηλαδή είναι μυρμηγκάκια οι άνθρωποι που εμείς αυτό τα ισοπεδώνει όλα δεν έχει δυναμικές γραμμές, δεν έχει τίποτα ε, όταν είσαι από κοντά ο τρόπος που θα σκύψεις που θα πας δεξιά ή αριστερά ε, επιφέρει πολύ όμορφα αποτελέσματα ενώ εκεί πέρα ισοπεδώνονται όλα. Ήμασταν πάρα πολύ μακριά, φίλε. Ήμασταν 150 μέτρα μακριά, νομίζω. Ήταν εκεί για, να... για, για όποιον εξέδρα. πήγε, ήταν στην εξέδρα που βγήκαν και οι ίδιοι. Ακριβώ. Ε, το ε, το και, και το Σαπόλ. Και κάποια στιγμή το μικρό σετ ε, που είμαστε, κάνανε. Λοιπόν. Ναι, είναι, είναι πραγματικά πολύ μακριά. Ήταν μια εκπληκτική συναυλία, φοβερό σόου. Ε, είναι εντυπωσιακό πως ο Λίντεμαν ουσιαστικά. Μέσα σε αυτέ τι μικρέ φωνικέ γραμμέ που είναι πολύ κοντά, η μία νότα με την άλλη, μπορεί και σε υποβάλει σε απίστευτο βαθμό. Το σόου εξαιρετικό, Καλύτερο. βασισμένο στη φωτιά. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό το κάνει λίγο επικίνδυνο για του φωτογράφου. Έχει αντιμετωπίσει ποτέ κίνδυνο σε φάση τέτοιου σόου με πάειρο. Ε, αν θυμάμαι καλά. Ε, καλά, δεν έχω καεί, δόξα τω Θεώ ποτέ. Ε, ε, αλλά αν θυμάμαι καλά, τη ζέστη, την υπερβολική ζέστη την είχαμε νιώσει στη Μαλακάσα. Made them. Όχι, στου Ράμστεν. Στο uh, ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν, ε, δεν έχω κινδυνεύσει, δόξα το Θεώ. Ε, αυτό που έχει γίνει, μια που πε, πέταξε στην Πάσα, ε, ο Όζη, ε, στην τελευταία φορά που ήρθε στη Μαλακάσα ω headliner με τον Gas G, όπου ήταν πάνω, αν θυμάσαι, προσκαλεσμένοι σε κάποια φάση και ο Σλά και ο Ζακ Wild. ο, ε, ο τρελό ε, ναι. Ο, ο Ζαρός. Ναι. <laughs> α Θεοπάλαβος, πούμε. Ο Παλιμπεδίζων πιο πολύ πεθαίνει, ας πούμε, Όζη. Ε, σε κάποια φάση, πέρα από τους κουβάδες με τα νερά που πετάει, αποφάσισε να έχει αυτό το, αυτό τεράστιο σωλήνα με τον α, λευκό αφρό. Α, μάλιστα. Ναι. Και ε, σε κάποια φάση, λοιπόν, λέω, αν είναι δυνατόν, σε δέκατα δευτερολέπτου τώρα, λέω, έχει γούστο. <laughs> και, είχε, και γυρνάει είχε. και με κοιτάει, στορκίζομαι, με κοιτάει στα μάτια. Δεν ξέρω γιατί. Εμένα. Ε, μπορεί επειδή είναι ο <Ρι> δεν ξέρω. Με κοιτάει, χαμογελάει σαρδόνια, γυρνάει το τουφέκι και ίσα που πρόλαβα να σκύψω να καλύψω τη φωτογραφική μου μηχανή και έγινα Κάσπερ. Έλα. Είμαι ολόκληρο άσπρος και εγώ και οι συνάδελφοί μου. Μάλιστα η φίλτα τη Όλγα Καλατζή η οποία είναι λέκτορ στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πολύ καλή στη συναυλιακή φωτογραφία. Ε, Καταστράφηκε η μηχανή τη από τον <στονίως> Αφρόν. Αν είναι δυνατόν. Θέλω να σου πω δηλαδή. Μην είσαι στο στον Όζη. Ναι, θα μπορούσε κανονικά. <στονίως> αλλά είναι το δίκαιο σου <στονίως> 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 Ναι, τότε γίναμε Κάσπερ, όλοι. Απίστευτο, φοβερή ιστορία αυτή. Ναι. Κόλπινγκ. Λίγε μέρε πάλι μετά, μιλάμε για 8 και 9 ε, του μηνό του Ιουνίου, από τι πρώτε πολύ μεγάλε συναυλίε του Ιουνίου. Εκεί πάλι ήσασταν από μακριά. Από ό,τι είδα, πάλι, μια πολύ συναυλία ωραία. φανταστική, φοβερό σόου άλλη νοοτροπία από του Ραμπστάιν. Περάσαμε όλοι υπέροχα. Κόσμο εκεί με τα λαμπάκια στα χέρια. Mm -hmm. Δεν τα έχουμε δει στην Ελλάδα αυτά τα πράγματα. Να, είναι εξαιρετικό πραγματικά. Υπερπαραγωγή με ύψο κεφαλαίο. Σίγουρα. Εκεί πέρα πώ το διαχειριστήκαμε φωτογραφικά. Άλλο και αυτό πάλι. Σου λέω. Ναι. Πα εκεί και χάνει, να μην σου πω όλη σου την όρεξη να τραβήξει. Τη μισή σίγουρα <laughs> ε, είναι, είναι πώ να σου πω. Γράφουμε με φω. Ε, Φωτογράφει, έτσι, φο, γράφουμε με φω. Αν δεν έχει. Είχε πάρα πολύ καλά φώτα. Αν δεν έχει λοιπόν τι κατάλληλε συνθήκε. Πώ το λένε. Νιώθει ότι, ότι ε, ακροβατίζει ένα τεντωμένο σκηνή Και υδρώνει και υδρώνει, ωραία βέβαια η δεν λέω. Αλλά το αποτέλεσμα, δηλαδή το αποτέλεσμα να φέρει αποτέλεσμα πίσω στο σπίτι σου ή στον εκάστοτε πελάτη σου. Ασφαλώ. Το αποτέλεσμα είναι λεφτά για εσά. Ναι, είναι ναι, ο τρόπο ναι, ναι, με τον ναι. οποίο βγάζετε Αυτό τα Αυτό που μα έσωσε στου Coldplay ήταν ότι είχαν την μεγάλη πασαρέλα και ο φρόντμαν ερχόταν πάρα πολλέ φορέ μπροστά. Δόξα τω Θεώ. Οπότε έχουμε και προσωπικέ του. Βέβαια, άλλο ένα ε, δυσαβαντάζ που έχει ω φωτογράφο συναυλιών, όπω ξέρουν και οι συνάδελφοι, όταν είσαι front of house στον πύργο Εχουληψία. Είναι τα χέρια του κοινού. Που άλλο έχει έρθει να διασκεδάσει, έχει πληρώσει για να ιδρώσει και να τραγουδήσει. Τι να του πει εσύ, κατέβασε τα χέρια σου <laughs> γιατί μπαίνουν στο κάδρο μου. Μόνο το αντίθετο συμβαίνει συνήθω. Mm. Γιατί να ξέρει, είναι ένα τεράστιο παράπονο των ανθρώπων που πάνε ξέρεις, πολύ νωρί στη συναυλή και κάθονται στο κάγκελο. Το ξέρω. ότι... Να μα έχουν μπροστά του. Μπράβο. Και αυτό ξέρω. το πράγμα το λένε όλοι και εγώ προσπαθώ προφανώ να δικαιολογήσω του φωτογράφου γιατί είναι εντάξει, η ζωή του. τα... Όχι μόνο αυτό, τα τρία πρώτα. Τα τρία πρώτα. Αυτό να Υπομονή, το πούμε στον τα κόσμο. Πρώτα. Τα τρία πρώτα. Είναι παγκόσμιο κανόνα ναι. που αλλάζει πολύ σπάνια ναι. ότι οι φωτογράφοι βρίσκονται μπροστά εκεί και παίρνουν τα τρία πρώτα τραγούδια. Και επίση οι πιο συνεπεί και φιλότιμοι από εμά προσέχουμε πάρα πολύ να μην ανεβαίνουμε στο σκαλάκι ώστε να μην εμποδίζουμε τη θέαση και τα λοιπά να κινούμαστε συνέχεια σε διάφορες γωνίες λύψης ώστε να μην ενοχλούμε τον ίδιο αλλά διαφορετικούς για λίγο οπότε να τα ναι. δηλαδή, το και... ανθρωπίνος δυνατό γίνεται το ξέρω το καταλαβαίνω και επειδή γνωρίζω πολλούς από τους συναδέλφους είναι πραγματικά άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεράκι για αυτό που κάνουν και σκέφτονται και του ανθρώπου που έχουν πληρώσει το εισιτήριό του. Και σε πηγαίνω σε κάτι αποκλειστικό, mm -hmm. το οποίο ακούστηκε από εδώ και από εκεί, αλλά ήρθε η ώρα να ακούσουμε πραγματικά τι έγινε. Να πω για τον κόσμο: στην αυλία των Megadeth με του Blind Guardian και του Grand Magus, release στι 14 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, το βλέπω εδώ μπροστά μου, είχαμε ένα περιστατικό. Mm -hmm. Σαφνικά, ο Dave Mustaine, γνωστό λίγο για την κρινίτσα του ξαφνικά τα βάζει με κάποιον security. Κάτι ακούμε για το security, κάτι ακούμε για φωτογράφου, κάτι ακούμε σταματάω, δεν ξαναβγαίνω. Θε να μα πει τι έγινε εκεί πέρα, επιτέλου από πρώτο χέρι. Ναι, ναι, αφού εγώ το πυροδότησα. Αθελά μου, έτσι. Αθελά μου. Λοιπόν, ε, σε κάποια φάση, προφανέστε τα λόγω ασυνεννοησία και ενώ στην είσοδο των photo pitch, ε, η παραγωγή μας είχε πει ξεκάθαρα ότι έχετε τα τρία πρώτα κομμάτια στη διάθεσή σας, όπως πάντα λοιπόν. Ε, μπαίνουμε μέσα, και σε κάποια φάση όταν τελειώνει το δεύτερο κομμάτι ε, του σετ ε, ο αρχισεκουριτάς των photo pitch ο οποίος είναι εκ των πραγμάτων ε, ο ήθιστε με πλάτη στη σκηνή νόμιζε, είχε την εγώ αυτό νόμιζα στην αρχή ε, ότι στο δεύτερο, στο τέλος του δεύτερου τραγουδίου θα βγούμε κάνει λοιπόν στους συναδέλφους του μεταξύ των οποίων και ο Λευτέρης που με ξέρει χρόνια 25 χρόνια, 30 ας πούμε κτλ να βγούμε προς τα έξω έρχεται λοιπόν και με, αρχίζει να μα πρόχνει ο Λευτέρη, α πούμε, ευγενέστατα προ τα έξω, α πούμε, κτλ. Παιδιά λέει προ τα έξω. Λέω, Όχι, κάνει λάθο, φιλέ. Ε, αυτό είναι το τέλο του δεύτερου κομματίου. Έχουμε άλλο ένα. Ο άνθρωπο, επειδή με ξέρει τόσα χρόνια και ξέρει ότι πάρα πολύ καλά όταν λέω κάτι αυτό είναι και ποτέ δεν σηκώνω φωνή, κεφάλι να πω κάτι. Ε, οπότε αυτό ξέρει, βαραίνει. Δηλαδή, αν ήμουν αγκρινιάρη κι εγώ όπω ο <laughs> <μας laughs> μπορεί να με, με πιστεύανε. Σου λέει αυτό δεν μιλάει ποτέ. Για να το λέει έτσι είναι. Γυρνά λοιπόν, του λέω σε παρακαλώ, πέστε το στον άνθρωπο και του κάνω, ε, του κάνω τρία. Έχουμε τρία. Του κάνω έτσι τα δάχτυλά μου. Ε, έλα που εγώ είμαι. Μπροστά στο μαστέι. Ναι, λοιπόν. Ε, και κάνει ο Σεκιουριτά αυτή την κίνηση με το δάχτυλό του να το κουνάει και κάνει δύο. Το σήμα τη νίκη. <laughs> και το επαναλαμβάνω εγώ, όχι του λέω, μα είπανε, του λέω ότι είναι τρία. Σε παρακαλώ, μίλα με το, Κάνουμε τώρα τη γνωματική ναι, φοέρω, φοέρω, έτσι. Φοέρω, Σε παρακαλώ, μίλα με το walkie talkie, α πούμε, να δει ότι πράγματι είναι, γιατί χάνουμε το τρίτο κομμάτι αυτή τη στιγμή και δεν λέει, γιατί είναι ήδη πολύ λίγα. Το παίρνει χαμπάρι γάτα ο τύπο από Που πάνω. Το είδε γι' αυτό. Ο Dave, ναι. Και αρχίζει ενώ παίζει το κομμάτι, α πούμε, σταματάει του τοίχου. σου να μπροστά. Σε μπροστά, είμαι, μπροστά. Σταματάει του τοίχου και αρχίζει και λέει: Hey, hey, you, you fucker. Ξέρω ότι δεν υπάρχει. <laughs> και βρίζει. <laughs> τα τα, τα του ναι, τα και, Επειδή είναι ακριβώ πίσω το μικρόφωνο του ως, headline, ως, ως frontman είναι ακριβώς πίσω από τον αρχισεκουριτά ο, ο αρχισεκουριτάς δεν τον βλέπει να γυρίσει και σου λέει τώρα τι οπότε τι κάνει ο τύπος πάει στο μικρόφωνο του κιθαρίστα όχι του μπασίστα ναι του κιθαρίστα αριστερά τη σκηνής όπως την βλέπει αυτός λοιπόν ώστε να τον δει ο σεκουριτάς και αρχίζει και κουνάει χέρια και τα λοιπά και λέει Πείτε του, του βλάκα λέει, αυτό είναι το τρίτο λέει. Πρέπει <laughs> να κάτσουν οι φωτογράφοι <laughs> μέσα, α πούμε. Σα υποστήριξε. Ναι, ναι, να πάει στο διάλογο και τα λοιπά. <laughs> να έρθουν. Του τα καλά, του τα καλά. Πού είναι οι δικοί μου, λέει, να τον βγάλουν έξω. Και, και έρχονται πράγματι οι δικοί του αφού φώναζε, γιατί αυτό το. <laughs> κράτησε ένα μισή λεπτό, ξέρω εγώ Ναι, ναι, είναι παραπάνω, παραπάνω. Χάσαμε το μισό ναι, κομμάτι, κομμάτι. Αλλά και πάλι, πραγματικά δηλαδή, και μου λένε όλοι οι υπόλοιποι τη παρέα, θα σου πω, πόσο βγάζω την καπελαδούρα μου του Μαστέιν που, 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 μας, που μας υποστήριξε ναι. το δίκιο μας ας πούμε ναι, ναι, κάτσε και διασχολήθηκε με ναι, αυτό ναι, πράγμα. ναι. οι μισοί δυστυχώ είχαν ακούσει ξέρεις, επειδή είμαστε και συνεπείς με αυτό που λέμε για να είμαστε και την επόμενη mm -hmm. ε, είχαν, οι μισοί φωτογράφοι δυστυχώς είχαν απομακρυνθεί η yeah. οι υπόλοιποι μισοί μου φυλάγανε τα χέρια όταν βγήκαν <laughs> μου λέει, ε, Χριστάρα <laughs> μόνο εσύ θα μπορούσες να μιλήσεις εδώ yeah, yeah, πέρα yeah, yeah. και το έκανε. σε yeah, yeah. ευχαριστούμε πολύ αυτό θα σου πω ότι μετά έχουμε στις 20 του μηνός τους Pulp με τους The Smile. Εκεί πήρα μια απόφαση και εγώ έτσι, σε συνεργασία με το Release ε, για να έχουμε υλικό για το podcast, για τα social media και μπήκα στη θέση του φωτογράφου. Mm -hmm. Ήθελα να δω πώς το ζείτε και τα λοιπά Και εκεί πέρα συνειδητοποίησα και κατάλαβα ότι ε, φωτογράφισα τους The Smile και εγώ, mm -hmm. με δανεική φωτογραφική μηχανή γιατί δεν είναι το επάγγελμά μου όπως γνωρίζεις, ότι υπάρχουν κάποια συγκροτήματα. Τα οποία δηλώνουν εξ αρχή και στα φεστιβάλιτες δικέ του συναυλίε ότι δεν θέλουν φωτογράφου. Όπω οι Πάλι. Καινούρια μόδα. Είναι καινούρια μόδα αυτό, έτσι, Είναι... δεν υπήρχε πάντα. Πέντε-έξι χρόνια. Η The Smile που υποτίθεται ότι έχουμε να κάνουμε με τον Ντόμ Γιώργο, ο οποίο είναι και μια ιδιαίτερη φιγουρά, mm -hmm. θα το περίμενα πιο πιθανό να σου πω την αλήθεια. Έχουμε και το περιστατικό τώρα με του Τούλ, με τον Μέινάρτ, που λέει Απαγορεύονται τα κινητά στι συναυλίε των Τούλ. Mm-hmm. Από τέτοιε ιδιόμορφε να το περιμένει. Βλέπει του The Smile, οι οποίοι στείνονται, φωτογραφίζονται. Έπιασα τον Ντόμ Γιώργο να γελάει, που Δεν έχει γίνει ποτέ. Λέει The smile το συγκρότημα, επειδή δεν γελάει ποτέ. Ναι, ναι. Και τον έφτιασα να γελάει, δηλαδή τέτοια κατάσταση, mm -hmm. με ένα feedback μουσική φωτογραφία των ανθρώπων εκπληκτικό. Και η pulp που υποτίθεται ότι είναι ένα συγκρότημα έξω καρδιάρ, βέβαια, δηλαδή, mm -hmm. μέσα στη Βρετανίλα του, απαγορεύουν του φωτογράφου. Μπορεί να μου εξηγήσει, τι συμβαίνει, από πότε άρχισε να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Σου λέω, πρέπει να είναι 6, 7, 8 βία χρόνια που γίνεται αυτό το πράγμα σου. Ναι, ναι. Είναι αυτό που λέω, Δημήτρη μου, όπω είπα και πριν, και πίστε, με ξέρει εσύ αρκετά, είμαι, είμαι, με θετικό πρόσημο άνθρωπο. Δηλαδή, για, για, να στεναχωρηθώ, να γκρινιάξω, πρέπει να γίνουν πολλά και επαναλαμβανόμενα γεγονότα για να φτάσω. Ε, κάθε πέρσι και καλύτερα, κάθε φέτο και χειρότερα, όσον αφορά τι συνθήκε. Ε, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, βέβαια, ε, σε αυτέ τι απαγορέψει. Ε, απαγορεύσεις, να παίζει ρόλο ε, το ηλικιακό θέμα. Δηλαδή, ο άλλο βλέπει τον εαυτό του ω frontman να γερνάει, δεν μπορεί να το διαχειριστεί και σου λέει: Είτε δεν θέλω καθόλου να φαίνομαι, άρα να αποτυπώνομαι από του επαγγελματίε φωτογράφου, είτε να είναι πάρα πολύ μακριά για να μην φαίνονται οι ατέλειε, άρα front of house Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Ε, ναι, είναι, ε, ε, δεν μπορώ Φεβαρό. να βρω άλλη, δεν μπορώ να βρω. Κανονικά, όταν ασχολείσαι με το ροκ και ρόλ, φίλε, εκτίθεσαι. Βγαίνει για να εκτεθεί και αυτό το τρία, αυτό το τρία, τα πρώτα τρία πάλι μου φαίνεται ζαβό εμένα. Διότι το θέμα είναι να υδρώσει, να σου φύγει το μάσκαρα, <laughs> να πάει το eyeliner εδώ στα αυτή και αυτή να είναι η εικόνα. Να ματώσει yeah. όπω ο Γιπόππι. Να ματώσει όπω ο Γιπόππι, η καλύτερη του κλικ τη ζωή <laughs> μου ίσω. Δικό μου Είναι ιστορικό. So φορά. Gags, ναι. Θα θυμάσαι με σε μετά. Ε, δεν ήμουν. Ναι, ναι. 90 φεύγα, έ. Ε? τότε, ναι, στα, ναι. στα πρώτα rock wave ουσιαστικά. Ήμουν ο επίσημο φωτογράφο Music τότε. Ναι. Ήταν το Rock of Gods, ο, ο, προπομπός του rockwave ναι, ναι, ναι. από, την επόμενη. Από το 1998. Το 1997 έγινε Rock Wave. Και είναι η ιστορική φωτογραφία αυτή, να την πούμε στα social media. Θα σα τη δείξουμε τη φωτογραφία. Όπου είναι ο Ιγκυπόπ, έχει ανοίξει το κεφάλι του. Τι ναι, είχε γίνει? έχει πεταχτεί ένα πλαστικό μπουκαλάκι γεμάτο νερό, οπότε έχει βάρο. Ναι. Και κοίτα να δει τώρα ο κάφρο που το πέταξε, α πούμε. Πετυχαίνει, α πούμε, τη φλέβα, την αρτηρία εδώ πέρα στο κούτελο. Όπου παν καν το είδα αυτό, γιατί ήμουν ο φωτογράφο. Οπότε ήμουν μέσα και μετά τα τρία πρώτα. Ναι. Λοιπόν, αλλιώ δεν την είχα αυτή τη λοιπόν. Καλή ώρα. Ναι, ναι. Καλή ώρα. <laughs> ναι, έτσι, ναι, και το βλέπω το τόινγκ, α πούμε, και τα λοιπά. Και είμαι απίκο, ναι, μεν. Οπότε βλέπω όλη αυτή την κίνηση. Αυτό να κάνει έτσι στην αρχή. Δεν έχει τίποτα. Τιμώνει, κάνει κάτι τέτοια, ξέρω εγώ, κτλ. Τα έχω όλα αυτά, ε, σε φωτορεπορτάζ. Ήμουν ο επίσημο φωτογράφο τότε, μην ξεχνάμε του Ποπ καιρό και του Metal <laughs> ναι, ναι. Οπότε και του. Καλά, το ζου μόλι είχε βγει. Δεν τα είχε βάλει. Και έχω τα καρέ, δηλαδή δεν μπορούσα να τα. Βάλανε πολλά σε καρέ. Βίντεο, καρέ Ναι, 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 ναι. Κάνει αυτό και μετά κάνει έτσι και μετά κάνει έτσι και αρχίζει και ανεβαίνει πάνω στου ενισχυτέ του Μάρσαλ και αρχίζει και του πηγάει α πούμε, <laughs> και καλά. <τελά. laughs> Είχε πετά, πέταξε το παπούτσι του και διάφορα Καλάσικη. τέτοια. <laughs> Αυτά. Αυτό είναι το. Η, η συναυλιακή φωτογραφία και το rock and roll αυτό είναι. Τι μα βάζετε τα τρία πρώτα. Πόσο μάλλον τι μα λέτε front of house, πόσο μάλλον τι μα λέτε καθόλου. Αδιανόητο. Κι όμω το ζούμε. Αλλά δεν είχα σκεφτεί αυτό που έλεγε στο ηλικιακό δηλαδή, ηλικιακό. δηλαδή την, την αυτοπεποίθηση του άλλου, η ανασφάλεια. Και που βγάζει ο άνθρωπο ο Τζάρβι, α πούμε, βγήκε και σάρωσε. Mm. Αλλά αυτό το εμφανισιακό. Φοβερό. Mm. Εντάξει, αυτό είναι, πρέπει να γίνει ένα podcast και γι' αυτό. Δηλαδή, λέω εδώ στο Γιώργο τον Ιχολήπτη μα, να φέρουμε έναν ψυχολόγο να μιλήσουμε για αυτή την έννοια του γύρατο μέσα στη μουσική. Και βλέπει τον Τζάγκερ που. Ναι. Mm. <laughs> Εντάξει, άλλη νοοτροπία τελείω. Ε, είναι άλλοι που δεν τα αντέχουν και σκοτώνουν τον εαυτό του. Και σε πηγαίνω στην άλλη την πλευρά, λίγο την πιο άγρια. Mm. Την πιο δύσκολη από πλευρά κόσμου και επίση. Ρότιν τα τόσα χρόνια του πια που γιορτάστηκαν στο Λίκαβητό στι 29 Ιουνίου. Ε. Μαι, μαι. Για πες για... ήσουν εκεί, έτσι. Ε, Πώ ε, το βίωσε. Έτσι κι αλλιώ ή παραλίγο, δηλαδή να είμαι και ο επίσημο φωτογράφο τη βραδιά. Απλά είχε κλείσει ο Σάκη με το Σάκη και με του Ρότιν Κράιστ, λόγω ηλικιακά δηλαδή και τα λοιπά και λόγω Metal Hammer. Ε, έχουμε πίσω μα συνεργασίε σε δύο δίσκου προσωπικού κτλ. τα στούντιο φωτογραφίε, το ένα άλλο. Οπότε Ήταν είναι... και καλεσμένο εδώ στο podcast, ξέρεις, Ήταν... να ξέρει, πριν από δύο χρόνια. Μπράβο. Οπότε δεν θα, δεν θα, έλειπα από εκεί. Και παρότι λοιπόν, να πρόσεξε για αυτό που λέμε, δηλαδή, επειδή έχω τέτοια πορεία πίσω μας με 41 χρόνια φωτορεπόρτερ εκ των οποίων τα 35 είναι εξειδίκευση στην αυλιακή φωτογραφία και πλέον συγκυριακά δεν κάνω τον έξυπνο, είμαι ο παλαιότερος ενεργός φωτογράφος στην αυλιών στην Ελλάδα, αφού έφυγε ο Γιάννης ο Κανελόπουλος ε, έχω υποχρέωση πρώτα στον εαυτό μου αλλά και όχι μόνο να συνεχίζω αυτή την, αυτό το αρχείο, το φωτογραφικό. Δηλαδή, και επειδή δεν έχω και. Για να σου το πω κι αλλιώ, επειδή δεν έχω και απογόνου, ε, σκέφτομαι τι θα γίνει αυτό ο θησαυρό μετά, και σκέφτομαι με μουσείο Μπενάκη, διάφορα τέτοια. Οπότε, πήγα στου Ρότιν Κράιστ, ενώ δεν είχα οικονομικό κίνητρο, συμπληρώνοντα και συνεχίζοντα τη συνέπεια και τη συνέχεια των 35 χρόνων στο αρχείο μου. Έπρεπε να είμαι εκεί σε κάτι τόσο ιστορικό. Ευθύνη απέναντι στο, στη, στην πορεία του αρχείου σου. Πόσο δύσκολο είναι σε μια συναυλία που γίνεται ο κακό άμμο, ειδικά στου Ρότιγκράιτ και ειδικά σε αυτή τη συναυλία, στο Λικαβιτό, που ξέρω ότι δεν υπάρχει φωτοπίτ mm -hmm. στο, στο Λικαβιτό. Έχει ένα. Όχι δεξιά, Έκαναν στου Ρότιγκράιτ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όχι, είχε φέτο. Όταν έχουμε λοιπόν mm. όλο αυτό το, το πάθο, το μανιασμένο των ανθρώπων, mm -hmm. που είναι σε μια τέτοια συναυλία, την οποία μπορούμε να την ορίσουμε μέσα από πολλά labels, τέλο mm -hmm. πάντων μουσικά, αλλά α πούμε έτσι, την άγρια μορφή του heavy metal. Βιώνεται ω θετικό για έναν φωτογράφο που βρίσκεται ανάμεσα σε αυτή τη μανία του κόσμου και στον καλλιτέχνη, ή τον επιβαρύνει ω φωτογράφο. Άμα υπάρχουν τα φωτοπίτ, δεν είναι άσχημο, γιατί γυρνά και πίσω σου και παίρνει τι ε, τις απίστευτε φάτσε των ε, ε, εξασιασμένων ε, οπαδών, το οποίο είναι και αυτό πολύ ωραίο φωτογραφικά, όταν υπάρχουν φωτοπίτ. Όταν δεν υπάρχουν φωτοπίτ, όπω το κύτταρο, καλή ώρα, ή δεν ξέρω τι κτλ., όπου έχω φάει αρβίλα στην. Ε, στη μύτη μου και άνοιξε και έτρεχε αίμα και αν δεν ήταν στο Sparkway Drive όταν ήταν ακόμα μικρή και χωράγανε στο κύτταρο και έπεσε η αρβίλα συγκυριακά ο άνθρωπος έκανε stage diving, έτσι και, και δεν το είδα και μπα πέφτει η αρβίλα εδώ και αν δεν ήταν τόσο σαρδελοποιημένο το κύτταρο ώστε να στέκεσαι και χωρίς να στέκεσαι ε, ε, λοιπόν, ουσιαστικά λιποθύμησα λοιπόν, για μερικά δέκατα του δευτερόλεπτου ή δευτερόλεπτα, δεν ξέρω Ποτέ δεν θα μάθω, <laughs> και <laughs> με συγκράτησε το κοινό επειδή δεν, δεν μπορούσε να πέσει. <laughs> είσαι να όταν... είναι φωτογραφική πάνω σου. Είναι τη φωτογραφική, ναι. Έξι. Οπότε θέλω να πω. Ε, το, το να μην έχει φωτοπίτση είναι, είναι μαρτύριο για μα. Ε, τον όταν δεν έχει φωτοπίτση. Παρότι ξέρει ότι ο άλλο έχει. Γιατί και εγώ, ειδικά όλοι μα φαντάζομαι, αλλά με ξέρει, δηλαδή στην πρώτη μεταπολιτευτική συναυλία τη Ελλάδα στο Μάρτιο του 80 στο Sporting ήταν η πολύ σημαντική να παίξω γιατί θα ήμουν μέσα αλλά ήταν sold out. Θέλω να σου πω, πρώτα είμαστε βλαμμένοι, ναι. βαμμένοι οπαδοί τη μουσική και μετά το κάνουμε. Εγώ το έκανα επάγγελμα. Κατάλαβε, λέω. Ναι. Οπότε εκεί κρύβεται και το σημείο 0 Οπό... του γιατί να ασχοληθεί με τη συναυλιακή φωτογραφία. Ναι. ναι. αλλά θέλω να σου πω, οπότε καταλαβαίνει τον άλλο να και που θα πηδήξει <laughs> και που δεν θέλει <laughs> να σε αφήσει να μπει μπρο-μπρο γιατί αυτό έχει έρθει να πούμε από τι 4 το μεσημέρι για να πιάσει κάγκελο. Τα καταλαβαίνει όλα αυτά. Είλαι. Και πρέπει να βρει τη χρυσή τομή πώ θα κάνει κι εσύ καλύτερα τη δουλειά σου χωρί να ενοχλήσει και, και να αποδώσει. Και να σε ρωτήσω λίγο και κάτι πρακτικό. Για να... Γιατί υπάρχουν τόσα παιδιά που μπορεί να ακούνε που να θέλουν να ασχοληθούν έτσι. Mm -hmm. Γιατί είναι θλικτικό ω έννοια με τι δυσκολίε του ασφαλού. Το, το συζητάμε ήδη, έχει αναφερθεί σε πολλέ από αυτέ. Οικονομικέ απολαύε. Mm -hmm. Προφανώ και δεν θέλω να μάθω εσύ είναι, αλλά θέλω να μάθω πώ έρχονται. Υπάρχουν συνεργασίε με περιοδικά, μιλάμε για freelancing. Τι επιλογέ υπάρχουν για έναν άνθρωπο, φωτογράφο ή μη, που θέλει να μπει σε αυτό το χώρο. Όταν ήμουν μικρό και ξεκίνησα το, στα 17 μου το φωτορεπορτάζ από την εφημερίδα Έθνο που ήταν κρατεά τότε, είχα έναν μεγάλο φωτορεπόρτερ, τον Αντρέα, τον Λάτζο Ρινάχη, ο οποίο ε, πιο πολύ δεν μπορούσε να σκόψει τα φτερά, ας πούμε. Ε, και έχω ορκιστεί από τότε, ε, εγώ να κάνω το άκρο αντίθετο. Ρώτα, αν άμα βρεθεί ποτέ ξανά στα φωτοποίηση να πει ε, για μένα, θα σου πούνε πόσο το ανάποδο προσπαθώ να κάνω. Άρα, όμω, δεν πρέπει να χαϊδεύουμε και αυτιά. Κάθε πέρσι και χειρότερα, ε, κάθε πέρσι και καλύτερα, <laughs> κάθε φετό και χειρότερα, ισχύει 101% και στο οικονομικό κομμάτι, στι απολαβές δηλαδή τη συναυλική φωτογραφία. Όλο και περισσότερο δυσκολεύουν τα πράγματα, όλο και λιγότερο δίνουν σημασία τα ΜΜΕ στη φωτογραφία και την αποτύπωση ώστε να την πληρώνουν ε, το να μπει και να κάνει το κέφι το άλλος και να αρχίσει να έχει πορτφόλιο τζάμπα όλο και πληθαίνει, που αυτό είναι έως και αντιδεοντολογικό το καταλαβαίνω να το κάνει στην αρχή για λίγο και μετά να πεις αν θέλω να συνεχίσω σοβαρά σε αυτό το κλάδο μη σκάβω και εγώ ίδιο τον λάκκο μου γιατί θα το βρω μπροστά μου το ζούμε αυτό φίλε ε, πράγματι ε, παλιά εγώ την πρόλαβα Δόξα ο Θεό, την πρόλαβα και την έπιασα από τα μαλλιά όλη τη φάση που μπορούσε να βγάλει πολύ καλά λεφτά, διότι ήμουνα ο επίσημο φωτογράφο τη μουσικοκιδιωτική ΑΕ, η οποία είχε τα κρατεά περιοδικά τη εποχή, δηλαδή από 1991, έτσι, Pop και Rock, Metal Hammer, Δίβονο, yeah. corn. Μετά μπήκα και στο Sonic, μετά μπήκα στο Metro για λίγο, α πούμε, κτλ. Τα, ε, τα έχω περάσει όλα, συν τα, 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 τα sites. Είμαι ο μοναδικό, νομίζω, που κατάφερε να αποσπάσει εκμεύσει λεφτά από site τα site δεν δίνουν σχεδόν ποτέ σου λένε ότι το κίνητρό σου είναι να μπει εύκολα στην συναυλία χωρίς και να έχει και το πορτοφόλιος και τα λοιπά και όσο πάει και χειρότερα γίνεται αυτό ειδικά στα να μην το περιμένουν, δεν θέλω να χαϊδεύω αυτιά δεν κόβω φτερά, να λέμε την αλήθεια λοιπόν, τα ηλεκτρονικά μέσα σχεδόν δεν δίνουν ποτέ λεφτά τα κρατεά ελάχιστα και αυτά έχουν μόνιμο φωτογράφο mm. τα περισσότερα, ώστε να δίνουν ένα μισθό και τελείωσε. Ε, τα έντυπα, όπω ξέρει, όλο και κλείνουν. Είχαμε την αυγή τώρα, τελευταία, και αυτό είναι φαινόμενο πια παγκόσμιο mm. και το ζούμε όλοι. Mm. Οπότε, βεβαίω να υπάρχουν όνειρα, βεβαίω να ξεκινάει κάποιο, ειδικά άμα τον τραβάει αυτό το πράγμα. Εγώ θυμάμαι, έβλεπα φωτογραφίε στα διπλά άλμπουμ, live album, α πούμε, Φιν Κοστέλο, Ρο, Χάλφιν, Μικρό, ξέρω εγώ κτλ. Και, και λέω αυτό θέλω να γίνω. Και έγινα. Οπότε δεν μου αρέσει να κόβω όνειρα. Εννοείται να γίνει. Απλά μην περιμένουν τα παιδιά ε, λαγού και πετραχίλια. πάει αυτό. Δυστυχώ πέρασε. Δυστυχώ εξαφανίστηκε. Και έχουμε αυτά που έρχονται τώρα. Να πούμε στον κόσμο, επειδή πάντα ενημερώνουμε για την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε ασφαλώ σήμερα Παρασκευή 19 του μηνό Κυριακή που μας έρχεται έχουμε ασφαλώς το Release Athens, Judas Priest, Bruce Dickinson και Accept. Έχεις πολύ ωραίο πακέτο. Έτσι, πολύ ωραίο πακέτο. Δύο από τις, αν όχι δύο σπουδαιότερες, δύο από τις σπουδαιότερες φωνές στο heavy metal. Είσαι, εγώ λατρεύω Accept. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Δηλαδή, ναι. αν πάρει το support του accept, καταλαβαίνει Να, ότι η ναι, βραδιά ναι. είναι εντάξει, ονειρική. Ναι, 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 ναι. Έχουμε εμπειρίε όμορφε ή άσχημε από τι παρελθοντικέ εμφανίσει των Maiden και των Priest στην Ελλάδα τι έχει να θυμάσαι. Ε, καλά τώρα, τι, μην πούμε το προφανέ. Για, αυτό, με το για καπνογόνο... πες λίγο για το προφανέ, πώ το βιώσατε εσεί στο φωτογραφείο. Με το καπνογόνο, α πούμε. Ναι, εντάξει, είχαμε βγει πια τα φωτοπίτσα, α πούμε, mm. αλλά ναι. Ε, αυτό έχει τώρα. Δηλαδή, είμαι σίγουρο, mm. δεν ξέρω εσύ, ότι κάποιοι θα φέρουν επίτηδε να ανάψουν καπνογόνο ναι, ναι, να ναι, δουν το την αντίδραση. Δηλαδή, ναι, να τον εντριγκάρουν. <laughs> ναι, 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 σίγουρο. Ωστίχημα. Σίγουρο, σίγουρο, ναι, Αυτό. Τώρα για του Δούντα Σπρι, εντάξει, είναι σταθερή αξία όπω και η Accept. Για, βέβαια για μένα, άμα βάλουμε και τι θεατέ αξίε, ειδικά του σκληρού ήχου, δεν ξέρω εσύ αν συμφωνεί. Είναι οι Σάξον, τα Σάξονάκια. Εντάξει, εντάξει. προδίδουμε ηλικίε, αλλά εδώ πάντα τίμοι, του βλέπουμε συχνά. Παίζουν, υδρώνουν τη φανέλα πάνω e... από δύο ώρε πάντα. Μπιφ. και τρει και τέταρτο έχουν βέβαια, παίξει. Βέβαια, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχουν οι άνθρωποι. Φανταστικοί. Αλλά ναι, περιμένω τα καλύτερα. Ε, τώρα για του είπαμε ε, έχουν αποδείξει περίτρανα κάθε φορά που έχουν έρθει ότι θα τιμήσουν τη φανέλα 100%. Με αλμπουμάρα, έτσι. Τι λοιπόν, τον Ντίκινσον τώρα να δούμε. Ναι. Ε, Φωτογραφίε παλιέ. Ντίκινσον είναι εύκολο που χοροπηδάει σαν του κατσίκι. Ε, όχι, όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να πιάσει τον αέρα και διάφορα τέτοια. Το κάνουμε με μεγάλε ταχύτητε. Απλά σου δίνει κλίξ όμορφα όταν το πετύχει. Είναι βέβαια, όμορφα κλίξ. Βέβαια, εννοείται. Ναι, ναι. Αλλά είναι και αυτό από του πιο υπηκριν... υπερκινητικού <laughs> στην ιστορία του, του... Εκεί του ο το αντίθετο ακριβώ. Είναι ναι. άλλη νοοτροπία τελείω. Πιο στατικό. Και ειδικά ναι. τώρα που μεγάλωσε και ο άνθρωπο αρκετά. Ναι, ναι, ναι. Αλλά φωνητικά ακόμα θαυμάζουμε, αγαπάμε. Τα θα όλα. Το επόμενο πολύ δύσκολο τάσκ, αν θα σε εκεί, είναι η maneskin, Έτσι. Την τρίτη που μα έρχεται στο Eject 23 του μηνό, ενώ πριν θα είναι η Κόρν, μεγαλούτσικη σε ηλικία, αλλά και αυτή η κινητική πάνω στη σκηνή. Η μάνεσκιν, εντάξει. Δεν ξέρει τι να πρωτοπρολάβει. Γίνονται ναι. άπειρα πράγματα πάνω στη σκηνή. Mm -hmm. Ε, ο Νταμιάνο εκεί, η Νταβίδ, αν την προφορά. Είναι ένα φοβερό, είναι challenge. φοβερό challenge. Αλλά είναι οι άνθρωποι, φαντάζομαι, που δίνουν τα πολύ όμορφα clicks. Mm -hmm. Και η Bring Me the Horizon, που επίση εκτοξεύεται το πράγμα ναι, στη ναι, δυσκολία ναι. του, 24 του μηνό Τετάρτη, μην ξεχάσετε το Eject, είναι ίσω το μόνο φεστιβάλ φέτο το οποίο είναι σε ρίχνη. Τρει μέρε. Τρει μέρε, ναι. Κολλητές. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, 22, 23 και 24. Κορν. Maneskin και Bring Me The Horizon. Εκεί πέρα για εσά, φωτογράφου, είναι <laughs> τριήμερο κόλαση, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Έχω ζητήσει φωτοπάση, να δούμε, δεν έχω πάρει απάντηση ακόμα, αλλά ναι, 99% θα είμαι εκεί. Και πάμε λιγάκι τώρα έτσι, στο ιστορικό πλαίσιο, αφού είπαμε τα τεκτενόμενα μέσα από τα βέβαια τα τη εποχή μα και το, το, τι συμβαίνει τώρα, βγάλαμε πάρα πολλά πράγματα και από το παρελθόν. Mm -hmm. έτσι. Πάμε να μα πει κάτι που του ρωτάμε όλου. Μπορεί να του ρωτάμε στην αρχή τη εκπομπή, τώρα μα έβγαλε στη μέση τη. Θέλω να μου πει τρία αγαπημένα albums που θεωρεί, ρε παιδί μου, του είπαν, Οπα. Εδώ είμαστε. Αγαπημένα albums. Ε, θα βάλω αυτά μάλλον που έχω ακούσει περισσότερε φορέ ζωή μου, γιατί κάτι λέει αυτό. Ε. ε σίγουρα ε, με έχει καθορίσει και λόγω του αίμνη του αδερφού μου, του Βίρονα, του Ξατζεκιάν, ο οποίο υπήρξε μέν μου ω μισό χρόνια πιο μεγάλο μου ε, και με έβαλε στη μουσική κανονικά. Και με έβαλε και σε παλιά πράγματα που δεν θα είχα προλάβει εγώ παρότι με το 66, αυτό ήταν το 55. <laughs> έτσι, λοιπόν, και με έβαλε όλα αυτά τα Woodstock. Ε, 60 και τα λοιπά και τα λοιπά, Cream mm, και Που ήσουν μικρό εσύ, αλλά εκείνος μπαμ στην ηλικία. Ναι, 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 και από τότε που απέκτησα συνείδηση του εγώ, αυτά άκουγα. Mm. Ένα από αυτά λοιπόν που άκουα και μου καρφώθηκε και το έχω σε 4, 5, 6, 7, 8 εκδόσεις. διαφορετικές <laughs> εκδόσεις και format είναι το Jesus Christ Superstar, η rock opera, η ιστορική rock opera, η πρώτη, η θεατρική version και όχι η κινηματογραφική. Με τον Ian που... Gillan στη φωνή. Ακριβώς, με τον Ian Gillan στη φωνή και τον Murray Head σαν Ιούδα. Η Βόν Έλμαν ήταν κοινή και στα δύο mm. versions. Αλλά την πρώτη λοιπόν, την θεατρική version mm. του Broadway, καταπληκτικό, δεν με έχει καθορίσει σε σημείο που, αν το ξέρει, νομίζω, το, το What's the Buzz, α πούμε, το που ερμηνεύει mm. ο Ιan Gillan, έχει, το, can't, έχει can't, βαφτίσει can't. το ένα από τα γκρουπ που υπήρξαν στη ζωή μου, του What's the Buzz, που έχουμε δισκογραφίσει και μου Ροζοβάλη ένα δίσκο το 2000. Ε, οπότε καταλαβαίνει τώρα την επιρροή του πάνω μου, την επίδρασή του. Ε, ένα αυτό. Το δεύτερο σίγουρα είναι το. Ο δίσκο που έχω ακούσει φορές φορέ στη ζωή μου, Δημήτρη, είναι το Nightingale and Bombers των Manfred Mann's Earth Band. Δεν ξέρω να το ξέρει το Ασφάλιστε. μαύρο με μπλε Ασφάλιστε. Σφέρες, Ασφάλιστε. Σφέρες, δηλαδή, Το έχω λιώσει. Ε. Όχι μόνο για λόγω του Spirit in the Night. Όλο mm -hmm. ο δίσκος για μένα δεν υπάρχει ένα filler. Και το λατρεύω γιατί συνδυάζει όλε μου τι λατρείε, θα έλεγα. Mm -hmm. Δηλαδή ε, προ, προοδευτικό ροκ, αλλά και hard rock αλλά και classic rock αλλά και. Mm -hmm. Κατάλαβε, σου mm -hmm. λέω, ναι, ναι, τα βέβαια. πάντα όλα. Ε, και κάποια και... πράγματα πριν να αρχίσουν να συμβαίνουν. Ναι, σίγουρα. Καλά και το πρώτο album των Κάμελ πεθαίνω, Δεν του είδαμε Αλλά... δυστυχώ πέρσι. Ναι, δυστυχώ. Δυστυχώ. Το περιμένω σαν τρελό αυτό το πράγμα. Ε, άρα λοιπόν έχουμε Jessica Superstar με το πιστόλι στο κρότα φόβο. <laughs> ε, εννοείται πάντα. Ε, Nightingale and Bombers Manfred Mans, f Band. Και πρέπει να βάλω, παρότι θα πετάξω έξω του Κάμελ, θα του πω όμω στι συναυλίε. Ωραία, ναι. Λοιπόν, ε, ε, πρέπει να πω το Back in Black των ACDC γιατί. Έτσι. Γιατί είναι η ACDC. Ναι, δηλαδή έτσι. Ναι, πραγματικά, έτσι. Πραγματικά, πραγματικά, Έχουν δηλαδή, τα πάντα. Όχι, ειδικά το Back in Black, δηλαδή. Ναι. Ξυπνάει και πεθαμένο. Ε, Τελείωσε. 2008 η συναυλία εδώ. Α, απίστευτη. Δηλαδή, 2009. 9? 2009, 2009. 2009. 2009, 2009 29 Μαου, νομίζω. Τα θυμάσαι. Στο ρίξε, ΑΚΑ. Ε, εντάξει. Έτσι έχει <laughs> καεί ο <η> κεφαλή μου. <laughs> ε, ήμουνα και φωτογράφο στον ελεύθερο τύπο τη Αγγελοπούλου τότε. Ε, οπότε ήμουνα. Για το Metal Hammer, για το. Πω καιρό και είχε κλείσει τότε, Όχι, νομίζω. Ε, για τον ελεύθερο τύπο, ε, ξέρει. Ναι, ναι, παντού. Ναι, ναι, ναι. Και ε, μιλάμε, ζούσα το όνειρο, γιατί ναι. του είχα ξαναδεί εγώ στο Wembley Arena το Δεκέμβριο του 2000. Αλλά και εκεί του είχα φωτογραφίσει το Metal Hammer. Αλλά άλλο αυτό, άλλο να είσαι στα, στα μέρη σου ε, και να δίνει και σε τόσα μέσα σου. Φανταστικό. Πούμε. Και με οικονομικό κίνητρο. Τότε, ακόμα. Έτσι. Πριν από το μεγάλο Μπάμε εδώ πέρα. Αυτό. Και σε πάω. Σε κάτι ακόμα πιο δύσκολο από τα τρία αγαπημένα, άλμπουμ, mm -hmm. τρει σπουδαιότερε κατεσέ συναυλίε στην Ελλάδα. Ε, εντάξει τώρα. Υποκειμενικά, ε. Πάντα, ε. σε Εσένα ρωτά με τον χρήστη ω μεγαλύτερο. Τι σου. Ασφαλώ. Τι σε εντρίγκαρε, ναι, τι σου ναι, έχει ναι, μείνει ναι. έτσι. που και πάλι το τρία να χωρέσει είναι αδιανόητο. Ε, Ξέρεις Αυτά που σου έρχονται πρώτα συνήθω κάτι σημαίνει αυτό. Αυτό, αυτό. Οχ. <laughs> ε, καλά. Είτε που έχει φωτογραφίσει, είτε όχι. Ναι, κατάλαβα. Επιτοπλή να βάλω που το έχω Εντάξει. Ναι, δεν μπορώ. Ε, ε, νούμερο είναι Κάμελ. Κάμελ ε, το 2000 στο Ρόδον ε, ή Οκτώβριο-Δεκέμβριο, πάντα το περνάω στο πράγμα. <laughs> ε, πίτα, sold out, 1600 άτομα, σαρδέλες μέσα, όλοι. Ισουνα. Ε, ε, δεν ήμουν. Δεν ήσουνα. Ε, Τότε ήμουν θειατερικό. Έψαχνα τα πίσω, αλλά okay. δεν τα είχα ανακαλύψει. Οκ, okay. κρίμα. Πίστεψέ με ε, πίστεψέ με, δεν είναι μόνο υποκειμενικό αυτό, mm. γιατί έβλεπα και γύρω μου. Το μισό ροδόν έκλαιγε. Ε, είτε δακρυσμένο είτε με λιγμού. Ε, και σε σημείο που αυτή η διάδραση, αυτό είναι, για μένα αυτή είναι η πεμπτουσία των live, των ζωντανών συναυλιών, ε, ε, η διάδραση καλλιτέχνη με κοινό και αν γίνει αυτό το κουλουβάχατο και γίνει χιονοστιβάδα που ξεφεύγουν όλοι πάνω κάτω από τη σκηνή και γίνεσαι, δηλαδή δεν θα ξεχάσω ποτέ, έκοβε το συνέστημα με το μαχαίρι εκεί μέσα. Mm και ήδη η ίδιοι Κα... οι Κάμελ, ο Λάτιμερ, σταμάτησε σε κάποια φάση και έκλαιγε και πήγε ο δακρυσμένο ο μπασίστα του και τον αγκαλιάζει και του κάνει έτσι. Τι είναι αυτή η <laughs> και μα το πω. Φοβερό. Λέει πρώτη φορά στη ζωή η μου. Η ενέργεια, συμβαίνει. ρε παιδί μου του κοινού. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ μου. Λέει. Είναι φανταστικό. Καλά, οι μελωδίε των Κάμελ χτυπάνε στην καρδούλα. Έτσι. Γι' αυτό. Όχι γι αυτό το, το, το συνέστημα που βγάζει. Ε, βέβαια. Νούμερο 2. Νούμερο 1 είναι αυτό. Νούμερο 2. Δύο... τα να πάνε. Hm. Μάλλον πρέπει να είναι. Πρέπει να το βάλω αυτό. Ε, η αποστολή που κάναμε με το Χάκο τον Περβανίδη ε, εκ μέρους του Metal Hammer στο Donington Festival το 1996 150.000 κόσμος <τσχ> από κάτω, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Λίγο μετά ε, το Donington που ήταν με τους Maiden το γνωστό, ε. Ναι. Λίγο μετά. Εγώ σου λέω το 1996 <τυλί> που τι είχε. Reunion με τις μάσκες Kiss, headliner. Τι λες τώρα. Οι οποίοι εντάξει επειδή είναι αυτοί που είναι κατέβηκαν με ελικόπτερα, <laughs> με ανεμόσκαλες. <να λέει>, <laughs> είχε ένα δύο τεράστια, ξέρω εγώ, ε, ε, ομοιώματα του Στάνλεϊ και του Σίμον στη δεξιά και αριστερά τη σκηνή με ήλιον, <laughs> τα, τα οποία ήταν ε, ε, σαν τον ουρανοξύτη στη, εδώ στου αμπελόκηπου, α πούμε, ψηλά. Έτσι. <laughs> Φαντασμαγορία <laughs> μέχρι τέρμα, <laughs> δηλαδή. Με μάσκε ξανά <laughs> ναι, μετά από ναι, τόσα ναι, ναι. χρόνια. Μετά το unmasked εκείνο. Ναι, ναι μπράβο. Και ε, ε headliner ο Όζη. Ναι, μεν τότε είχε τον Σεν Τζόνσ, όπω λεγόταν αυτό ο κιθαρίστας ο Διάτοντα Αστέρα, που πέρασε για λίγο. Πρέπει να βάλω αυτό, καλά από κάτω, biohazard σε πουλτούρα, εξαγώ και τα λοιπά. Εκείνη την εποχή τεράστια νομίζω. Ναι Ναι, ναι, ναι. Ε, και όλη αυτή η εμπειρία, συν το συνδέω με το ότι είτε την προηγούμενη μέρα, όχι την ίδια, είτε την επόμενη, πήγαμε στην έπαυλη του ΟΖΙ και... Του, του, πήραμε συνέντευξη και φωτογράφηση, α πούμε, για το εξώφυλλο του Μεταλχάμπη. Έχω κάνει συνέντευξη στο Χάκο που μου έχει μιλήσει για αυτό. Μπράβο, αυτό. Πόσο φοβερό ήταν το ότι το συναντήσατε μέσα σε ένα. λε και ήταν ένα θρίλερ, ξέρω εγώ. Αυτό. Φανταστικό, αυτό. Ε, φοβερή εμπειρία. Αυτό. Νούμερο 3. Νούμερο 3, εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Ε... Γιατί ποιο να βάλει τώρα που έμεινε μία θέση, α πούμε. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για χωρίστε το γιατί αυτή η επιλογή το... κάτι θα σημαίνει. Άστα να πάνε τώρα. Ανάμεσα σε ποια είσαι και θα διαλέξει. Άστα ah, να πάνε. <laughs> μάλλον πρέπει να. Μάλλον πρέπει να βάλω. Μάλλον πρέπει να βάλω του Accept το 1993 στο Ρόδον γιατί ε, ε, πραγματικά και ο Αίνη ο, ο, ο Μακαρίτη, ο, ο, ο Καρπίδης, αν τον θυμάσαι, που ήταν αρχισυντάκτη στο Metal Hammer, ε, πραγματικά δηλαδή το ζήσαμε αυτό. Ε, στο Ball to the Wall, ε, 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 δίνει και καλά το μικρόφωνο ούτω στο κοινό για να πει το ball to the wall. Και το οστικό κύμα, φωτογραφίζω συναυλής 35 χρόνια, το οστικό κύμα που βγήκε από το ενθουσιώδες κοινό μα, από εμά στο ball to the wall, Ήτανε πραγματικά, ε, που έκανε όλα τα μέλη της μπάντας, εξωτερικά τον αυτό, ασυνέστητα, <Κι> όχι θεατρικά, έκαναν <Κι> ναι, ναι, ναι. αυτό πίσω, και κοιτιόντουσαν μεταξύ του για αυτό που συνέβηκε. Και εμεί οι ίδιοι γελάγαμε μετά γιατί ήμασταν ανατριχιασμένοι που πετάξαμε αυτό το οστικό κύμα πάνω του. Φοβερό. Οπότε εσύ, εσύ. πρέπει να πω μάλλον αυτό. Μόνο στα live γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Φανταστικό. Εκτό από τον Νίκη Pop, κάνα δύο κλικ ακόμα έτσι που θεωρεί ότι ήταν τα πιο ιστορικά. Καταρχήν είχα την τιμή και τη χαρά να είμαι ο μόνος φωτογράφος στο κεκλεισμένο των θυρών show που έκανε ο Ρότζερ Waters για το The Wall για να βγει σε DVD όπου ξέρεις θυμάσαι που είχε κάνει τρεις τρία. μέρες στη σειρά στο κλειστό όχι στο ανοιχτό τις βέβαια. επόμενες χρονιές στο κλειστό λοιπόν είχε μια και κλεισμένο τον Διρώνο που θα ε, ε, κινηματογραφίουσε το συνεργείο ε, το DVD ε, της περιοδίας ε, και επιτραπήκαν εκεί μόνο το Αθηναϊκό Πακτορείο Ειδήσεων στο οποίο υπήρξε 7 χρόνια ο φωτογράφος έτσι ο υπεύθυνο 1989-1995. Όλο το 1995. Ε, το Αθηναϊκό Edition Το Reuters, το Associated Press και εγώ. Έλα. Οπότε <laughs> καταλαβαίνει. Ε, σε σημείο, πρέπει να το ξεχωρίσω λοιπόν αυτό, σε σημείο που μετά ζήτησα από το management μήπω τυχόν θέλουν να δούνε και τι δικέ μου εικόνε, γιατί είχε και τον δικό του επίσημο φωτογράφο μήπως μήπω ήθε, ήθελε να πάρει και από μένα, ξέρει. Ε, ποια ήταν η ερώτηση, τι άλλο είχαμε Ό, να ότι, πούμε Ότι. Πώ το λένε. Τι, τι ρωτήσεις. κοίτα εδώ τι έγινε τώρα. Έχει, χάνομαι αφλή. μέσα, στη. Ε, α, με, ε, εκτός από τον Ιγκη Πόπ, άλλα βάζω Μράβο, πολύ σημαντικά κλικ. Ε. Σου Τα αγαπημένα σου κλικ. Γιατί με στο βινίλιο έχει φωτογραφίε από εκείνο το live. Μπράβο, ναι. Ε, άρα λοιπόν αυτό είναι σίγουρα. Ναι, μια ναι. πολύ τρομερή, τρομερά κομικό σημείο, α πούμε, για μένα. Και μετά ξεχωρίζω. Ε, παρότι του κίσει του έχω φωτογραφίσει όπω είπαμε και στον Τόνιγκτον, που είναι mm. άλλε συνθήκε, α πούμε, πα mm. σε παγκόσμιο επίπεδο. Ε, όταν ήρθαν στη Μαλακάσα που δεν είχαν όσο κόσμο θα έπρεπε για, για την. 8.000, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Πολύ λίγο. Για την, για την προσωπική μου Είχε, δηλαδή, αλήθεια. Δηλαδή, έτσι, δηλαδή με τίποτα. Ήταν απαράδεκτο. Μου κάθισε ο, μια, ένα κλικ που το έχω και στο σαλόνι μου. Να να το δει, α πούμε. Δηλαδή, έχω πέντε εικόνε επιλεγμένε. Δεν είναι τυχαίο το ότι μια από τι πιο αγαπημένε εικόνε τη ζωή μου είναι ο Πολ Στάνλι που έχει έρθει και έχει πατήσει την πότα του στι παρυφέ τη σκηνή, όπου η σκηνή είναι, ναι, καλή ώρα, τόσο. Δηλαδή λίγο πιο πάνω από τον αφαλό, mm. λίγο πιο κάτω από το, από το στήθο. Οπότε λοιπόν έχει πολύ καλή πρόσβαση και με ευρυγόνιο, η πότα του είναι εδώ το στο μικρόφωνο, έτσι. Λοιπόν, και μου στείνεται. Πάλι δεν ξέρω, λόγω των άσπρων μαλλιών να <μας> σέβονται, δεν <χ> ξέρω. <χ> Είδες εσένα. Ναι, Στορκίζομαι, δεν σου λέω. Ναι, ναι. Ά, άλλωστε έχω το κλικ. Λοιπόν, και έρχεται η μπότα του και κάθεται έτσι. Και εγώ μένω για κάποια φάση, <συσχε> χάνω μερικά κλικ γιατί έχω εξετασιαστεί. <συσχε> γιατί όπω είπαμε, είμαι πρώτα απ' όλα ο παδό. Ναι, ναι, δεν Λοιπόν, ναι. και λέω, Αμάν, πρέπει να το βγάλω αυτό. <συσχε> και εγώ τον, το τραβάω στο 24 από το 70, το 24 τον Ευρυγόνιο, χαμηλώνω. Και ο τύπο τι έχει κάνει, έχει βάλει τον μπράσο τη ε, κάτω από το πόδι. Καλά, αυτό είναι μάνα. Εντάξει, την έχει βάλει τον μπράτσο κάτω από το πόδι. Θα σε στείλω να τη δει. Ναι, ναι έχει βγάλει τη γλώσσα του έξω και πάνω στη γλώσσα του έχει μια πένα. <Κι> και το κάνει όλο αυτό, το κρατάει 2-3 δευτερόλεπτα και το πιάνω, φίλε, σε 3-4 καρέκ Τον των οποίων το ένα, γιατί στην αρχή δεν είχε βγάλει τη γλώσσα, είναι απίστευτο γιατί μου ανάβει και ένα φω ξεκάρφωτο. Αν έχει τύχη, διάβαινε. Αλλά να είσαι και έτοιμο να το πιάσει. Ασφαλώ. <Κι> λοιπόν, μου ανάβει και ένα φω. Στραβώνω και το. Όλα αυτά τώρα. Ασυνείδητα. <Κι> ασυνείδητα. Στραβ, στραβώνω και λίγο το κάδρο μου για να βάλω μέσα το κι στην πότα του Eric Singer. Για να είναι μέσα το λόγο like. του επίση. Γιατί ήταν κομμένο λίγο. Και βγαίνει αυτό το πράγμα και το έχω και λέω οχ. Oh, εκείνη την ώρα. Αν μεταξύ, άμα κάνει κάτι τέτοια κλικ στη ζωή σου, ε, κάνει ένα οχ. Oh". Δηλαδή το νιώθει εκείνη την ώρα. Καταλαβαίνει. Κάτι <εκείνη> καλό <ένα>, έγινε τώρα. Ένα τέτοιο. Από μέσα σου. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν αυτή είναι σίγουρα άλλη μία. Είπαμε τον Ρότζερ Waters. Είπαμε, τρει, αλλά μα σκεφτεί και κάποια άλλη έτσι. Και οι άλλοι μου αρέσει στήτη. πάρα πολύ που έχω τον καλά, το έχω και αυτό στο σαλόνι μου, τον Άγγου, α πούμε, με τα και, κερατάκια, right. από το Ολυμπιακό Στάδιο στην Ελλάδα, καταπληκτική εικόνα. Το κρατάει πολύ αυτό, οπότε μπορεί να το έχουν κι άλλοι. Εκεί που μου αρέσει πάρα πολύ, είναι που σήκωσε και το έχω μου αρέσει τόσο πολύ, που το έκανα και λόγω του προσωπικού μου μουσικού site, του Rock'n'Roll Monuments. Που έχει σηκώσει την, την Gibson, ας πούμε, την SG, ας πούμε, πάνω ψηλά, και τον έχω πιάσει που κάνει αυτό το πράγμα. Και είναι και το λόγο τη. Αυτά τα τρία θα έλεγα. Ε, Τέσσερα είπαμε, αλλά είναι κριτικέ. Okay. Μαζί με τον Iggy Pop. Σωστά. Μαζί με τον Nicky mm. Πρώτη συναυλία που φωτογράφησε, θυμάσαι. Ναι. Ε, και από εκεί το μετράω ότι είμαι mm. 35 χρόνια. Ε, να είναι καλά ο Τάξο Κουβό τη, που είχε το 4, το Club 4, όπω είπαμε και πριν. Ε, για το Floyd που λέγαμε ότι είναι καταπληκτικό χώρο. Όταν το Club 4 λοιπόν προσπάθησε να κάνει και αυτό και να μπει στη, στο χώρο τη συναυλιακή ε, πραγματικότητα τη Ελλάδα, του κάνανε δυστυχώ πόλεμο. Ε, κάνανε μια προκοκάτσια απ' έξω με φωτιέ, με αναρχικού και διάφορα τέτοια. Είχε μέσα ποιον, τον Johnny Thunders, τον New York Dolls. Mm. Ε, Φεβρουάριο του 1989 λοιπόν. Ε, φωτογράφησα, ήμουν νομίζω ο μόνο φωτογράφο στο Photopit ε, και τη παραγωγή φυσικά κτλ. Οπότε φωτογράφησα και του Magic the Spell που ακόμα ήταν με τον Ηλία τον Ασυνάλλονγκρο που αγαπάω πολύ μπροστά σαν frontman. Ε, αυτή θεωρώ την πρώτη μου συναυλιακή, το πρώτο μου συναυλιακό assignment ας το πούμε, παρότι είχαν προηγηθεί μια φωτογράφηση για το έθνος που ήμουν 1983-1985 του Billy Ocean όταν είχε έρθει σε μια δισκοτέκ υπόγεια κάπου στην λεωφόρο και φυσίας, απέναντι από το υγεία. Δεν θυμάμαι ποια δισκοτέκη ήταν, mm. αλλά φωτογράφησα με φλάσ και τι συχαίνομαι. <ΣΣ> Ούτε θέλω να τι βλέπω τι φωτογραφίε αυτέ. Και αν το πάμε σοβαρά, σοβαρά τώρα, ε, αλλά ήταν one-off. Ενώ από το 89 και μετά είμαι συνεχή, έχω συνέπεια, από το Φεβρουάριο του 89, είναι το 1984 η μεγάλη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο που έγινε η ζμνήμη του Μάνου του Λοίζου όπου ως φωτορεπόρτερ στο Έθνος ήμουν από τους ελάχιστους που ήμασταν πάνω στη σκηνή, η οποία σκηνή ήταν στημένη στη σέντρα του αγωνιστικού χώρου με γεμάτο το Ολυμπιακό στάδιο πίτα, αλλά όχι με κόσμο στο, στο, τερέν, αν θυμάμαι καλά. Και οι 15 φωτογράφοι, εγώ τώρα ήμουνα το 84 ήμουνα 18. 18. <χι>. Ήμουνα ο μοναδικός, μαζί με 15, ο μοναδικός πιτσιρικάς εκεί πέρα που φωτογράφησε λοιπόν και το πιο ωραίο από όλα είναι ότι επειδή φωτογραφήσαμε slides, που τα slides δεν ξέρω αν ξέρει, δεν, 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 χαρίζουν ούτε το παραμικρό λάθο. Ό,τι θα βγάλει αποτυπώνεται. Yeah. Αλλά σκοτεινό, φλού. Ε, καλά, το φλού δεν διορθώνεται πουθενά. Ε, φωτεινό, ε, υπερεκτεθειμένο κτλ. Φαίνονται όλα. Με slides λοιπόν, η γυναίκα του Μάντου Λοίζου πήρε τηλέφωνο στο έθνο, λέει: Ποιο έβγαλε τι φωτογραφίε του Μάντου, λέει, στην εφημερίδα σα. Όχι σε ο αν ξέρω εγώ. Λέει, ναι, μήπω θα μπορούσα λέει, να τον δω, λέει, να τι αποκτήσω. Ψ. Και ήταν το πρώτο μου assignment. Ναι, Βέβαια. ναι, Βέβαια. Και πάμε να κλείσουμε, χριστό, αν μπορεί να θυμηθεί, με τη δυσκολότερη στιγμή που μπορεί να έζησε ποτέ. Ω συναυλιακό φωτογράφο, μέσα στα φωτοπίτς. Βέβαια. Και να με δυσκολέψει τι όμω. Κάτι ε... το οποίο μπορεί να είχε να κάνει με οτιδήποτε, όχι μόνο πρακτικό ζήτημα, να αισθανθεί κάποιο κίνδυνο, να κάποιο να σου απαγορέψει, να μην μπορεί να κάνει τη δουλειά σου, mm. να σε φέρνει σε άβολη θέση. Ναι, και ο καλλιτέχνη, ε. Οτιδήποτε. Ε, με τον καλλιτέχνη ακόμα πιο δύσκολο. Ναι, ναι, ναι. ναι. ε, πιο δύσκολη. Αν σε δυσκολεύει τόσο πολύ να το σκεφτεί, σημαίνει ότι έχουν πάει καλά τα πράγματα. Ναι, δόξα τω Θεώ. Εξή, έχω μάθει να είμαι και έλουρο. <laughs> ναι, δηλαδή... <laughs> αυτό είναι. Δήπως... Έχει αποφύγει αυτέ τι δύσκολε καταστάσει. Δεν μπορεί να φανταστεί τι έχω κάνει, ναι. Θα σου πω, για να, το... για να μην σε καθυστερώ, mm. συγγνώμη, ε, την πιο ξενερωτική. Ωραία, μια ναι. από τι πιο ξενερωτικέ φάσει τη ζωή μου, τέλο πάντων, που είναι οι δύο-τρει, έτσι. Όσον αφορά τη συνολιακή φωτογραφία. Ε, Blues Festival 2002, θέατο βράχων, Ε, ε Μήπω τη γονίσουν το, μήπως Μήπω λέει για το 97 Black Moss Night. Όχι. Πιο μετά, ε. Αυτό ήταν στο Λικαβιτό. Λικαβιτό, ναι, 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 είχε ξαναγίνει αυτό το ήμουν blues festival. Στην κριτική επιτροπή, ναι. Και Έλα. Και τάξι. το 98 και το 97, ναι. Γιατί ήμουν ο φωτογράφο τη παραγωγή του Τάσου του Αλεξόπουλου. Εντάξει. <laughs> ε, τη. Ε, της, ε, ε, αν δεν ξέρω αν λεγόταν από τότε Robin Forage, αλλά ήταν το Τάσο Αλεξόπουλο. Θα το, όχι. Εμεί λέμε για 2002 Blue ναι. Blues Festival, δεύτερη χρονιά που γινόταν νομίζω στην Ελλάδα. Και ήταν να έρθει ο Γκάρι Μουρ και δεν ήρθε και τα λοιπά. Και σε κάποια φάση λοιπόν είναι η βραδιά εκείνη Σόκρατε με Alvin Lee. Μπαντ. Λοιπόν, και πεθαίνω και για του δύο. Με αποτέλεσμα λοιπόν, εφόσον έχουμε του Σόκρατε εκεί πάνω, να είναι σαν κάτι, κάτι σαν co-headliners οι άνθρωποι. Δηλαδή παίξαν παραπάνω από μία ώρα. Εννοείται. Λοιπόν, ό, άμα είσαι φίλε, αυτό που έλεγε I want to change the world, α πούμε, τον ύμνο τη νιώτη μα, α πούμε. Το πιο, πιο πούμε. παλιό, ναι, ten years after και τα λοιπά. Πιο παλιό. Και του πιο παλιού ακόμα περισσότερο, α πούμε. Δεν μπορεί την ώρα. Επειδή έχει πάει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι ώρα, γιατί ο Σπάθα έχει κλείσει τα μάτια και έχει φύγει ο άνθρωπο και εμεί μαζί του όλο το γήπεδο και παίζει το solo των mountains, γιατί με αυτό θα κλείνανε. Και βγαίνει ο Ντολμά γιατί είχε παχύνει, έτσι. και εγώ τον <laughs> λατρεύω. Έχω τα πάντα. Έχω τα πάντα. Έχω προσωπική δισκογραφία υπογεγραμμένα. Προσωπική δισκογραφία 10 years after. Έχω πάει σε ό,τι έχει παίξει στην Ελλάδα. Άρα και σε αυτό, έτσι. Δεν ήθελα να λείπω. Και βγαίνει που είχε παχύνει. Και βγαίνει την ώρα που σολάρει ο, ο... Σπαχιστά τα μάτια. Τον βλέπει ο Τουρκογιώργη ο αίμνητο. Και χαμογελάει. Σου λέει τι θα τζαμάρει μαζί μα. Αλλά δεν είχε κιθάρα. Τον βλέπει και χαμογελάει και κάνει λίγα βηματάκια πίσω με χαμόγελο. Ξέρεις, και καλά να τον προειπαντήσει. Ναι, ναι. Ο άλλο ήταν έτσι, μουράκλο, περπατάει έτσι, μπροστά μπροστά στη σκηνή τώρα. Ο Σπάθα ακόμα παίζει το σόλο και κάνει αυτό: Δείχνει το ρολόι του Όχι, ρε, στο κοινό. Ρε. Και, και κάνει έτσι. Δηλαδή και καλά, τι θα έγινε, να τελειώνουμε, να πάμε στα σπίτια μα, να πούμε να, να παίξουμε κι εμεί καμιά ώρα. Ε, Α πούμε και τα λοιπά. Και έχει παγώσει, εγώ, και εγώ παγωσά, δηλαδή και γύρω-γύρω μου για δευτερόλεπτα. Εν τω μεταξύ ανοίγει τα μάτια του και ο Σπάθα. Άλλο αίμεσο αυτό πάλι. Mm. Λοιπόν, ανοίγει τα μάτια του και ο σπάθα και βλέπει το συμβάν Στην αρχή χαμογελάει, μετά βλέπει τη μούρη του τέτοιου που είχε, είχε κατεβάσει τα χέρια του και έκανε κάτι τέτοια και ξανά έφυγε πίσω αμήλυτο. Με συνοπτικέ διαδικασίε τελειώνει το σόλο και τελειώνει και η συναυλιακή των Σόκρατε. Είχα ξενερώσει τη ζωή μου, το έγραψα yeah. και στο, στο Ζού και στο Χάμερ τον έκανα ρόμπα. Από μυθοποίηση. Πλήρηση. Αυτό που σου είπα δηλαδή. Yeah, Λε ότι θε να αλλάξει τον κόσμο. Άμα, 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 άμα κουράστηκε να είσαι rock and roller και νιστάζει, μην <laughs> σπίτι σου να σε θυμόμαστε εκεί. <laughs> ψηλά. Βέβαια. βέβαια. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Ήταν εντάξει, δεν χωράνε 10 podcasts τι ιστορίε <laughs> που έχει να μα πει, ασφαλώ. Και επιφυλασσόμεθα για επανάληψη. Ήταν πολύ μεγάλη μα χαρά και τιμή. Και εμένα, φίλε. Εμεί τα λέμε, ξέρει, στο, στο αγωνιστικό πεδίο. Ναι, ναι. Έτσι, από άλλη οπτική. Σε ευχαριστούμε ναι. πάρα πολύ. Την Κυριακή. Ναι, την Κυριακή έχουμε. Ξεκινάμε από accept και πάμε ναι, πολύ δυνατά. Εσεί μην ξεχάσετε να κάνετε follow αυτό εδώ το podcast, το home studio podcast, σε όποιο streaming service ακούτε πέντε αστεράκια, άμα θέλετε που νομίζω ότι θέλετε. Εννοείται, ακολουθεί με τα social media το pod μου, του pod.gr, του ιδίως Mr. Musicgr, Χρήστος Κισατσεγκιάν στο facebook μπορείτε να τον βρείτε, ανεβάζει πραγματάκια που πρέπει να τα βλέπετε και τον πετυχαίνετε σε όλο το ίντερνετ με τις φωτογραφίες μπροστά, μπροστά, στο του. Φωτοπιτ. μπροστά μπροστά στο φωτοπίτ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, καλές ακροάσεις και καλές συναυλίες. Να σε καλά, φίλε. Το καλό να ακούγεται.